Λοιπόν, Bet Factory, η εκπομπή που έχει χτιστεί με μία και μοναδική βάση, την ειλικρίνεια και την τιμιότητα απέναντι σε εμάς και σε εσάς, γι' αυτό και η σχέση μας έχει αναπτυχθεί και έχει φτάσει στα όρια του έρωτα. Εμείς, εσείς, το πάμε στοίχημα.gr, με την ειλικρίνειά μου λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσω για ένα και μόνο λόγο, για να φύγει να τελειώνει. Τι να πω ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, Ιταλία-Βέλγιο 2-3 γκολ, θέλετε ανάλυση να κάνω τώρα? Τι να πω, οι Βέλγοι, έκατσα λίγο να ψάξω, έκατσα λίγο να μην είμαι απέναντί σας εντελώς στόχος. Λοιπόν, οι Βέλγοι έχουν ψηλοπροβλήματα ή έχουν την εικόνα τη γερασμένη, προσπαθούν να δουν αν μπορούν να ανανεώσουν την εθνική τους, πηγαίνουν σε μια εθνική να παίξουν η οποία ήδη έχει ανανεωθεί, το βάζω στα 2-3 γκολ αποκλειστικά και μόνο για ποιότητα, αποφεύγω γκολ-γκολ, αποφεύγω σημεία. Πάω με το 2-3 γκολ, με το μόνο κίνδυνο να πάει προς τα πάνω. Δεν νομίζω ότι θα πάει προς τα κάτω. Προς τα πάνω μπορεί να πάει. Αγγλία-Ελλάδα. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over, γιατί το πάμε στοίχημα.gr έχει μια πολύ όμορφη απόδοση. Και πατάω στο ότι το over και το άσος θα γίνουν. Νομίζω ότι οι Άγγλοι, όχι νομίζω, οι Άγγλοι παίζουν πάντα μπούνια, παίζουν πάντα δυνατά, ψάχνουν πάντα να βρουν ένα γκολ στο 20 λεπτό για να βάλουν τον αντίπαλο στα σκηνιά και να τον αποτελειώσουν. Ευχόμαστε όλοι να μην συμβεί, αλλά εδώ δεν μιλάμε με το τι θέλουμε, ούτε με το φόροντας φουστανέλα, οπότε προτείνω άσο από ημίχρονο με over. Σερβία-Ελβετία ένα ωραίο χ, γιατί οι ομάδες αυτή τη στιγμή μου φαντάζουν ότι είναι στο 40-60, 60 βάζω τους Ελβετούς, ανεβάζω το 40 λόγω της έδρας και λόγω της σερβικής μαγιάς και όλα αυτά και το πηγαίνω στο χ. Και Γερμανία-Ολλανδία, θα σας πω παιδιά όλη μου την αμαρτία. Σέβομαι τους Γερμανούς. Αγαπώ πάρα πολύ την τελευταία διετία αυτό που έχει κάνει η Ολλανδία, που έχουν ηρεμήσει, που ακούνε όλοι το Van Dijk, που παίζουν μπάλα, που είναι ωραίοι, που αναπτύσσουν τις γραμμές τους. Μακάρι να μπορούσαν να είχαν πάρει και το Euro που πέρασε. Τέλος πάντων, στηρίζω και επιλέγω τη μη ήττα τους για έναν λόγο συν. Ότι αγαπημένο μου πάμε στοίχημα, κάνεις και στην Ολλανδία αυτό που έκανες στην Μπρέτφορντ. Και εγώ αυτά δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω. Πάμε και θα δείτε τι εννοώ. Επειδή είσαι Ολλανδοπέδι, εξηγήθηκα. Μα είναι και ψηλά, ρε φίλε. Respect. Μην το συζητάμε. Α, και α έχει 4-0 δηλαδή. Αλλά α έχει ό,τι θέλει. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι. Φτάνει. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Την άλλη Τετάρτη. Η σειρά μου να ανακουφιστώ. Κρίμα. Έχει δίκιο. Πριν παραδώσουμε στο σπίτι τη Κιτάλη για να το πάει all the way. Λοιπόν, Παρασκευή, Βοσνία-Γερμανία. Ό,τι είπα και περιγράφοντά το, το λέω και εδώ. Το αποτυπώνω μάλλον στην πρόταση. Δεν έχουν σχέση δύο ομάδες. Ναι. Δεν παίζει όμως κι άλλα. Ναι, δεν παίζει ο Χάβερτς. Ναι, οι Γερμανοί πάνε χωρίς. Αλλά αν μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε ότι έχουν ότι οποιαδήποτε σχέση με τη Βοσνία, τότε μετά να μην κάνουν κουβέντα. Στα πόδια τους είναι η τύχη του παιχνιδιού 100%. Ποντάρω στο ότι θα το κάνουν με κέφι και με διάθεση από το ξεκίνημα. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και οβερδιό μέσα στο πάμε στοίχημα.gr. Ουκρανία-Γεωργία. Αν υπάρχει μια ομάδα η οποία από αυτό το group, από δεύτερη κατηγορία και κάτω δηλαδή, ξεχωρίζει από το Σεπτέμβριο και μετά είναι η Γεωργία. Έτσι. Πολύ καλά παιχνίδια. Συνεχίζει το σερί που ξεκίνησε από το Euro. Εμείς τη βοηθήσαμε, δηλαδή. Ναι, σαφέστατα. Γίνεται σε ουδέτερο, επαναλαμβάνω το παιχνίδι. Παίζει μπάλα, δεν είναι η ομάδα που πηγαίνει πίσω. Σκοράρει το ίδιο και η Ουκρανία. Το γκολ-γκολ. Εμένα εδώ, έτσι όπως το είδα στο πάμε στο Γερμανία, μου έκανε. Γι' αυτό και το προτιμώ. Δεν παίξανε και η Euro. Ναι, όχι. Καλά, δεν θυμάμαι. Το Ουκρανία-Γεωργία συγκεκριμένα. Με Τουρκία. Με Ουκρανία-Γεωργία. Κι άλλον ένα. Δεν το θυμάμαι καν. Μήπω τώρα. Όχι. Δεν το θυμάμαι καν. Δεν πειράζει, πάμε. Η Ισλανδία-Ολλανδία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Ουκρανία-Γεωργία. Δύο ομάδες που παίζουν, δύο ομάδες που δεν είναι στα καλά. Στα πολύ. Να έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτό εννοώ. Το γκολ-γκολ εδώ πάλι μου φαίνεται πολύ γλυκό, γι' αυτό και το προτιμώ. Και το Ελλάδα-Ελλανδία, εκεί που το είδα στο πάμε στοίχημα.gr, μου φάνηκε ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω. Γι' αυτό ναι, το σκέτο άσο. Πέρα από συνέστημα και λογική. Να δούμε τις αποδόσεις.
Λοιπόν, αυτό και από τον Αντώνη Κονομίδη και πάμε να δούμε τώρα τι έχει διαλέξει ο Σπύρος. Εδώ σας προτείνω ξεκάθαρα να δώσετε και περισσότερη βάση από τη μας, γιατί εμείς τώρα σας επιλέξαμε τώρα εθνικές ομάδες που αυτοί μαζευτήκανε ξαφνικά μετά από ένα μήνα, άλλους πήραν, άλλους... Όσο και να το αγαπάτε το ποδόσφαιρο, προσέξτε, άμα είναι κάτι να, άμα είναι κάτι να... Πάτε, να πάτε κάπου, πηγαίνετε στο. Και έχουμε εδώ και μια εικόνα, έτσι. Έχει γίνει και ένα αγώνα στην Ευρωλίγκα. Έχουμε και ένα εικόνα, ακριβώς. EuroCup, τρεις αγωνιστικές. Έχουμε. Πάμε. Πρέπει λοιπόν, να πάρει και το αίμα σου. Εδώ είναι το Μονακό Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα Βασκόνια. Σε έχω ακολουθήσει. Αυτά εδώ μαζί. Έτσι, δεν είναι μεγάλες αποδόσεις, αλλά μαζί. Νομίζω ότι θα κερδίσουν οι δύο ομάδες που είναι γηπεδούχοι. Οπότε, ειδικά ο Ερυθρό Αστέρα καίγεται, που είναι λίγο πιο ψηλά. Άρα λοιπόν θα πάω παρολί μαζί, αυτή διάδα, διάδα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μας. Play. Α, είναι αποψινό. Ξεκινάμε. Α, λέω τι σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα έχουμε πει, θα τα πούμε και στο τέλος. Την New York Liberty την έχουμε πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Την είπαμε και όταν ξαναρχίσαμε. Σπύρο είναι τελικός. Ξεκινάνε τελικοί, σήμερα το βράδυ. Ωραία, με πλεονέκτημα Νέα Υόρκη και είναι τέσσερις. Λοιπόν, οι καλύτερες ομάδες στο NBA είναι η Νέα Υόρκη και οι Aces. Αλλά Aces είναι το Las Vegas. Οι οποίες όμως Aces βγήκαν τέταρτες στην κανονική περίοδο. Τέταρτες στην κανονική περίοδο. Και αυτό τους τύχησε γιατί παίξαν ημιτελικό με την Liberty. Η ομάδα που έχει δυσκολέψει περισσότερο φέτος την Νέα Υόρκη είναι η Μινεσότα, την οποία την έχει 3-1 στην κανονική περίοδο και του έχει πάρει και τον κύπελο. Άρα δικαίως πήγαν τελικό. Ναι. Δικαίως πήγαν τελικό. Ήταν η δεύτερη στην κανονική περίοδο. Παίζει ο πρώτος με το δεύτερο της κανονικής περίοδου. Όμως okay, είναι η ώρα της Νέας Υόρκης, δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα στην ιστορία. Μια ομάδα που ακολουθείται γεμίζει το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για τη Νέα Υόρκη. Έχει δύο παιχτάρες. Η Ρουμάνα εκεί παίζει. Η Αμερικανίδα με ρουμανικό όνομα Ιονέσκου. Ιονέσκου ήταν η Κέιτλιν Κλαρκ. Πριν την Κέιτλιν Κλαρκ, απλά έπαθε ένα έσπαστο πόδι της και εκεί έμεινε πίσω. Αλλά τώρα είναι το καλύτερο γκάρντ στην Αμερική. Την έχω δώσει, έχουμε δώσει και τη Στουαρτ και την, Ιονέσκου ως MVP. Ως MVP σε πολύ ψηλές αποδόσεις. Νομίζω ότι δεν θα φύγει από εκεί. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι πολύ καλή ομάδα και η Μινεσότα θα πάρει ένα μάτσα. Οπότε θεωρώ ότι οι τελικοί θα λήξουν 3-1, δεν θα γίνει σκούπα. Α, ωραία. Και πάμε στα Πέμπτη. Α, έχουμε Τετάρτη το ΠΑΟΚ. Όπου δεν είναι εύκολο μάτς, δεν είναι περίπατος, αλλά θεωρώ ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έχει κίνητρο σε αυτή τη διοργάνωση και θέλει να φτάσει ψηλά. Και πάμε Ευρωλίγκα Πέμπτη, στα αυριανά μάτς. Κάποτε ήταν η Νασούαν Ντεμπό στο Βέλγιο. Ναι, ρε. Και η Μάις Πίλς. Τώρα είναι η Λίμπουργκ United. Τώρα είναι η Ολλανδία, πολύ σοβαρή είναι η Ολλανδία. Η Λίμπουργκ. Τώρα είναι η Λίμπουργκ United. Εφές εγώ βλέπω στο ντέρμπι της Τουρκίας, είναι ισοδύναμες ομάδες, αλλά νομίζω επειδή λείπει και ο Γουίλμπεκ, είναι δεύτερο μάτς, ξέρεις, στην αρχή, στο μάτς που τραυματίζεται, μπορεί να ανταπεξέλθει. Σήμερα, αύριο δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο για τη Φενέρ να παίξει χωρίς τον Γουίλμπεκ, θα πάω λοιπόν με την Εφές. Και Ρεάλ Παρτίζαν, θα πάω με το διπλό handicap, 5,5 πόντους. Αλλά θα σας ζητήσω να περιμένετε μέχρι αύριο. Αυτό είναι αν δεν παίξει ο Καμπάσο, όπως είναι τώρα τα δεδομένα. Αύριο θα δούμε αν θα κερδίσει την έφεση η Ρεάλ. Χωρίς Καμπάσο νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο για τη Ρεάλ και μια ευκαιρία για την Παρτίζαν να χτυπήσει το μάτς. Γιατί αν οριστικοποιηθεί η απουσία του Καμπάσο, μπορεί να αλλάξουν και ναι, οι τιμές. Ναι, περιμένετε. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, βλέπω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Ρεάλ χωρίς τον Αργεντίνο Playmaker. Και στο Ολυμπιακό Ζάλγκηρης βλέπω δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού. Και αυτό και το βάζω στο συν 9,5. Mm-hmm. Διπλό με συν 9. Δηλαδή να κερδίσει μέχρι ο Ολυμπιακός μέχρι 9 πόντους. Ένας το έχει βάλει το ίδιο έχει βάλει με σένα, μείον έχει βάλει, αλλά έχει βάλει μείον 19,5. Ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός με 19,5. Να χάσει ο Ολυμπιακός 19,5. Λέει Ζαλγίρης διπλό μείον 19,5. Ναι, θα είναι, άρα όμως, θα κερδίσει Ζαλγίρης με 20, λέει εδώ. Ναι, έχουμε κάνει πλάκα. Εντάξει, αυτό ναι, τώρα ξέρω, είναι, πρέπει να δίνει 150. Εντάξει, πλάκα θα κάνει. Μπορεί να είναι όμως συν 19,5 που θα είναι πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Και με τον Ολυμπιακό, με την Ζάλγκηρης, θεωρώ ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός, αλλά όχι εύκολα. Πάμε να δούμε τις αποδόσεις.
Λοιπόν, οπότε περιμένετε, όπως σας είπε ο Σούρης Καβαλιεράτος, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, χυμίξτε. Αν θέλετε, περιμένετε να δείτε ποια θα είναι η απόφαση της Ευρωλίγκας για τον Φακούντο Καμπάτσο και από εκεί και πέρα θα δράσετε αναλόγως. Αυτό ήταν για σήμερα, το αγαπημένο μας In The Zone.